Gospel of John, please. Κατά chapter Ιωάννη, 10. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. We are going to be reading from verse 27 and up to 29. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο 27 μέχρι το 29. 10:27 from the Gospel of John. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Τα πρόβατα τα εμά ακούω στην τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσι. Amen. You may be seated. Μπορείτε να καθίσετε. The word of God is always wonderful. Ο λόγος του Θεού είναι πάντα καλός, του Θεού. It never fails. Ποτέ δεν αποτυχάνει. You don't feel well? Εάν δεν αισθάνεσαι καλά, look in the word. Ψάξε, κοίταξε, βάλε την προσοχή σου μέσα στο λόγο. You feel nice? Αν νιώθεις καλά, look in the word. Κοίτα και πάλι μέσα στο λόγο. Whatever the situation is in your life, όπως και να έχουν οι καταστάσεις μέσα στη ζωή σου, go to the word. Πήγαινε στο λόγο του Θεού. There you will find the voice of God surely. Εκεί σίγουρα θα βρεις τη φωνή του Θεού. Amen. We had invested a whole sermon on the voice of God a few Sundays ago. Πριν από μερικές Κυριακές επενδύσαμε ολόκληρο κήρυγμα στο πώς να ακούμε στη φωνή του Θεού. And it was done absolutely spontaneously. Και ήταν κάτι που έγινε αυθόρμητα. But it is very beneficial for you, for me, for everyone. Αλλά είναι πολύ ωφέλιμο σε σένα, σε μένα και στον καθένα. And just in case you missed it, you can go back and check the internet. You'll find it there just a few weeks ago. Σε περίπτωση που δεν το είχατε ακούσει, το χάσατε, μπορείτε να πάτε πίσω στο διαδίκτυο και να το ακούσετε. Entitled The Sure Voice of God. Ο τίτλος ήταν Η Σίγουρη Φωνή του Θεού. Because I want to surely listen to His voice. Γιατί σίγουρα θέλω να ακούω τη φωνή του. Because the Bible says if we follow His voice, then we will follow Him. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει αν ακούμε τη φωνή του σίγουρα θα τον ακολουθούμε. What's the conclusion of the opposite, of course? Τι είναι το συμπέρασμα για το αντίθετο όμως? If we don't hear His voice, we will not follow Him. Αν δεν ακούμε τη φωνή του, δεν μπορούμε να τον ακολουθήσουμε. And this answers one of our questions. Και αυτό απαντά σε μία από τις ερωτήσεις μας. And namely, why people, Christians, don't follow God or stop following God. Για ποιο λόγο μερικοί χριστιανοί δεν ακολουθούν τον Θεό ή σταματάνε να τον ακολουθούν σε κάποιο σημείο της Now, ζωής τους. This is a fresh revelation from heaven, I believe. I now say it and I now receive that revelation and an answer to my question. Αυτή είναι μια καινούργια φρέσκα αποκάλυψη από τον Κύριο τώρα μόλις την έλαβα και είναι κάτι που δεν το έχω ξαναπεί, είναι καινούριο και σε μένα. And now that I'm saying that, και τώρα που το λέω, I receive an answer. Λαμβάνω την απάντηση to my question. Στη δική μου ερώτηση. Why do Christians stop following God? Για ποιο λόγο οι χριστιανοί σταματάνε να ακολουθούν τον Κύριο? Or why unbelievers don't start following God? Και επίσης για ποιο λόγο αυτοί που δεν είναι πιστοί στον Κύριο δεν τον ακολουθούν? I like the Bible studies of the Holy Spirit. Μου αρέσουν οι βιβλικές μελέτες του Πνεύματος του Αγίου. And another question. Και ακόμα ένα ερώτημα. How can we surely follow God for the rest of our lives? Πώς μπορούμε με σιγουριά να ακολουθούμε τον Κύριο Ιησού πάσα στα σήμερα στη ζωή μας? It's an amazing thing to receive answers to our questions. Και είναι πολύ θαυμαστό το να λαμβάνουμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας. That's the voice of God, brothers and sisters. Αυτή είναι η φωνή του Θεού, αδέρφια. That's the sure voice of God. Αυτή είναι η σίγουρη φωνή του Θεού. Because it comes from within the word of God. Γιατί έρχεται μέσα από τον λόγο του Θεού. As it is called
In 2 Peter 1:19. Στην πρώτη Πέτρου 1:19, όπως λέει εκεί. I think it's 2 Peter. Β' Πέτρου. And it says that you're doing well to make sure you have a sure word of prophecy. Λέει να ακολουθούν, έχετε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Exactly. You have a more sure word of prophecy, and this is the word of God. Και αυτός είναι ο λόγος του Θεού. It is called a more sure word of prophecy. Ονομάζεται ο βεβαιότερος προφητικός λόγος. Amen. So we don't want to be in a doubt or want to be in a question. Δεν θέλουμε mode. Να είμαστε σε αμφιβολία ή σε να έχουμε ερωτήματα. I want a sure answer from the sure word of prophecy. Αλλά θέλω μια σίγουρη βέβαιη απάντηση από τον βέβαιο λόγο του Θεού. From the sure voice of God. Από την σίγουρη φωνή του Θεού. We said that every time you come to church you should expect to hear the voice of God for sure. Και είπαμε ότι κάθε φορά που ερχόμαστε στην εκκλησία θα πρέπει να προσμένουμε να ακούσουμε σίγουρα τη φωνή του Θεού. And this is one of the revelations that come down from heaven from within the word. Και αυτή είναι μία από τις αποκαλύψεις που ήρθε μέσα από τον λόγο του Θεού, κατευθείαν από τον ουρανό. To these three questions we just set forth. Σε αυτά τα τρία ερωτήματα που μόλις θέσαμε. Why do unbelievers don't start following God? Γιατί οι άπιστοι δεν αρχίζουν να ακολουθούν τον Θεό? Why do believers stop following God? Γιατί οι πιστοί σταματάνε να ακολουθούν τον Θεό? And how we, the believers, that we want to go to the end? Και πώς εμείς οι πιστοί που θέλουμε να πάμε μέχρι τέλους? We will know that we will surely go to the end. Ξέρουμε, μπορούμε σίγουρα να ξέρουμε ότι θα πάμε μέχρι τέλους. The first question, why do unbelievers don't follow God? Το πρώτο ερώτημα, γιατί άπιστοι δεν ακολουθούν τον Θεό? Is that they don't listen, they haven't heard the voice of God. Είναι γιατί ποτέ δεν έχουν ακούσει τη φωνή του Θεού. That's why it is of absolute importance. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό. For us, when we evangelize someone, για μας όταν ευαγγελίζουμε κάποιον, to make them go by themselves and set their eyes on the word of God for themselves. Να τους υποδεικνύουμε να βάζουν μπροστά στα μάτια τους το λόγο του Θεού. Because God, I'm absolutely sure, will speak to them from His word. Γιατί είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ο Θεός θα μιλήσει μέσα από το λόγο του. Because when we evangelize, people will tell them so many things, good things. Όταν ευαγγελίζουμε τους ανθρώπους, τους λέμε συνήθως τόσα πολλά καλά πράγματα. But it comes from our mouth. Αλλά βγαίνουν από το στόμα μας. Once you get them to the word of God, όταν όμως τους πάρεις μέσα στο λόγο του Θεού, the Holy Spirit takes the responsibility to reveal to the word of God to them and speak to them to their hearts. Τότε το Πνεύμα το Άγιο αναλαμβάνει την ευθύνη να αποκαλύψει σε αυτούς το λόγο του Θεού. The second question where we ask, why do believers stop following the Lord? Το δεύτερο ερώτημα το οποίο θέσαμε, που είναι γιατί οι πιστοί σταματάνε να ακολουθούν τον Κύριο, is because they stop hearing the Lord's voice. Είναι γιατί σταματάνε να ακούνε τη φωνή του Θεού. And because they have stopped first to read, study the word of God. Γιατί σταμάτησαν να μελετούν τον λόγο του Θεού. The word of God says, man shall not live by bread alone. Ο λόγος του Θεού λέει ότι ο άνθρωπος δεν πρόκειται να ζήσει μόνο με αυτό. But by every word that proceedeth out of the mouth of God. Αλλά με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Matthew 4:4, Luke 4:4. Ματθαίος 4:4 και Λουκάς 4:4. And that's one reason we give verses and not just say what they say, just that. Και αυτός είναι ο λόγος που δίνουμε συγκεκριμένα εδάφια.
to show that behind me is my final authority, the word of God. It's not my words, it's the word of God. Για να δείξουμε ότι πίσω από μας είναι ο υπέρτατη αρχή, ο λόγος του Θεού. And a good believer, a good Christian, και ένας καλός χριστιανός, that means business with God, που είναι σοβαρός με τα πράγματα του Κυρίου, will take a note. Θα πάρει σημειώσεις. Matthew 4:4, Luke 4:4, Λουκάς 4:4, Ματθαίος 4:4. And then they will go home and study this word for them. Και θα πάει στο σπίτι και θα μελετήσει αυτά τα εδάφια. If you do, the word of God will speak to you. God will speak to you through His word. Αν το κάνεις αυτό, ο λόγος του Θεού θα σου μιλήσει. Ο Κύριος θα σου μιλήσει μέσα από τον λόγο του. So it is important for us, the believers, to go to the end. The third question. Άρα το τρίτο ερώτημα είναι σημαντικό για μας τους πιστούς να πάμε μέχρι τέλους. How can we make sure we will go to the end? Και πώς μπορούμε να σιγουρευτούμε ότι θα πάμε μέχρι τέλους? Basically, the answer is very simple. Βασικά η απάντηση είναι πολύ απλή. Never stop reading, studying and meditating in the Word of God. Ποτέ μη σταματήσεις να μελετάς και να έχεις όλη σου την προσοχή στο Λόγο του Θεού. Joshua 1:9 says, στον Ιησού του Ναβί 1:9 λέει, in this book of the law thou shalt meditate day and night, εν αυτό το βιβλίο του νόμου θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, so that you will behave in your life with wisdom, για να φέρεσαι μετά συνέσεως, day and night, μέρα και νύχτα. Proverbs 4:20-23, there it says that we should set our eyes on the word of God, λέει ότι θα πρέπει να θέσουμε τα μάτια μας πάνω στο λόγο του Θεού, in which is health, όπου υπάρχει υγεία, to us, που είναι υγεία για μας, είναι ίαση σε μας, and to all our flesh, και σε όλη τη σπάσαν ημών της σάρκα, starting from our spirit first, αρχίζοντας φυσικά από το πνεύμα μας πρώτα. You study the word, μελετάς το λόγο του you Θεού, you don't let it away from your eyes, δεν τον αφήνεις να απομακρυνθεί από τα μάτια σου, it will heal your eyes, θα θεραπεύσει τα μάτια σου, it will fill your spirit, θα γεμίσει το πνεύμα σου, and you will go for another day. Και θα προχωρήσεις μια μέρα ακόμα. Then the next day, επίτα την επόμενη μέρα, one more revelation, ακόμα μια αποκάλυψη. We've been told to be praying this prayer. Μας έχει υποθεί να προσευχόμαστε αυτή την προσευχή. Give us this day our daily bread. Δώσε μας τον άρτον ημών των επιούσιων σήμερον. How can the Lord release the bread for the day? He wants to, but how does He release it? Πώς ο Κύριος μας θα απελευθερώσει αυτό που χρειαζόμαστε, την τροφή για την ημέρα? Are you really hungry for bread, food, nutrition from heaven? Really? Είσαι πραγματικά πεινασμένος για άρτον από τον ουρανό, φαγητό από τον ουράνιο φαγητό? You want to make sure God will give you this day your daily bread? Είσαι σίγουρος ότι θέλεις από τον Θεό να σου... Θέλεις να είσαι σίγουρος ότι ο Θεός θα σου δώσει σήμερα τον ουράνιο άρτο? If yes, then give Him your daily study in His word. Αν ναι, τότε εσύ να κάνεις αυτό που πρέπει, να μελετάς το λόγο του καθημερινά. So if the heavenly bread doesn't come, και αν ο ουράνιος άρτος δεν έρθει, give him this daily his daily portion. Δώσε του εσύ αυτή τη δόση την καθημερινή. Of your study in His Word. Της μελέτης του Λόγου του Θεού. Of your thanksgiving prayer unto His name. Της ευχαριστίας στο όνομά Του. Of your dependency upon Him. Της εξάρτησής σου από τον Κύριο. Give Him this day His daily bread. You δώσε can do του, that. Δώσε του εσύ σήμερα αυτό που θα του δώσεις μέσα από τη μελέτη σου. God made us
like himself. Ο Θεός μας έκανε όπως τον εαυτό του. He said in Genesis 1:26 and 27. Είπε στη Γένεση 1:27. That he said, let us make man, ας κάνουμε άνθρωπο, like us after our image, καθ' εικόναν ημών και καθομοίωσιν ημών. So the Lord made us like himself. Έτσι ο Θεός μας έφτιαξε όπως τον εαυτό του. God has one basic need. Ο Θεός έχει μία και μόνο βασική ανάγκη. He had it from start. From eternity past. Την είχε από την αρχή της αιωνιότητας. What is marriage? Τι είναι ο γάμος? Is it what does it make it official? Τι είναι αυτό που το κάνει επίσημο? Is it the ceremony? Είναι μήπως η τελετή? What is it exactly? Τι είναι ακριβώς αυτό που κάνει το γάμο επίσημο? It's the covenant of fellowship, συντροφικότητας. Είναι η Διαθήκη συντροφικότητας. That you decide you release to each other. Την οποία απελευθερώνει ο ένας προς τον άλλον. God wants one thing from us, and that thing is this continuous fellowship. Ο Θεός θέλει ένα πράγμα από μας και αυτό το πράγμα είναι η συνεχή συντροφικότητα, επικοινωνία. He needs it. Τι χρειάζεται. Not that without us he cannot exist. Όχι ότι δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς εμάς. God is God and he himself is fulfilled in himself. Ο Θεός είναι Θεός και είναι εκπληρωμένος πάντοτε. He doesn't need us. We need him, and I will explain to you why. Δεν χρειάζεται εμάς, εμείς τον χρειαζόμαστε και θα εξηγήσω γιατί. God, it says that in 1 John 4, 1 Ιωάννου 4, 8, and then verse 16, και στο εδάφιο 16 μετά, two times it says God is love. Λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη. By definition, love is an act between two or more people. Σύμφωνα με τον ορισμό της αγάπης, η αγάπη είναι μια πράξη μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων. One more proof of the Trinity, that God is more than one person. Ακόμα μια απόδειξη της τριαδικότητας, ότι ο Θεός είναι περισσότερο από ένα. Just by stating these two verses from 1 John 4, απλά και με το να πούμε αυτά τα εδάφια από τον 1 Ιωάννου, God is love, ότι ο Θεός είναι αγάπη, it means God is more than one person. Σημαίνει, διακηρύττει ότι ο Θεός είναι περισσότερο από ένα πρόσωπο. And we know he is not two. Και ξέρουμε ότι δεν είναι δύο. We know he is three. Ξέρουμε ότι είναι τρία. How do we know he's not two? Πώς ξέρουμε ότι δεν είναι δύο? For a simple grammatical reason in the Hebrew language. Με ένα απλό γραμματικό κανόνα στην εβραϊκή γλώσσα. He is Elohim. Είναι Elohim. And not Eloha. He's Elohim. Είναι Elohim. And he's not Elohim. Και όχι Elohim. The in Hebrew specifically there is a plural for dualism for two. Στην εβραϊκή διάλεκτο γλώσσα υπάρχει πληθυντικός που αναφέρεται σε δύο άτομα. And it has the ending I'm. Και έχει την κατάληξη I'm. So when you hear Hebrew and you hear I'm, it always means two. Και όταν ακούς την εβραϊκή γλώσσα και ακούς την κατάληξη I'm, σημαίνει ότι αναφέρεται σε δύο πρόσωπα. And in the beginning God, Genesis 1:26, in the beginning God. Στη Γένεση 1:26 λέει ότι εν αρχή ο Θεός. And there God is Elohim. Και σε αυτή την περίπτωση είναι Elohim. So had he been two persons, αν ήταν όμως δύο πρόσωπα, it would have said Elohim. Θα έλεγε Elohim. But it said Elohim. Αλλά λέει Elohim. So Elohim starts from three and up. Elohim, η κατάληξη αρχίζει από τρία πρόσωπα και πάνω.
So he is not four, we know that. Δεν είναι τέσσερα, το γνωρίζουμε αυτό. Catholics started to talk about a quartet, adding a fourth person to the Trinity, and that was Mariam. Οι καθολικοί έχουν αρχίσει να πιστεύουν σε τετράδα και να προσθέτουν τη Μαριάμ. But we know it's three in one and one in three. Αλλά the Father, the Son, and the Holy Ghost. And these three are one. Αλλά ξέρουμε ότι είναι ένα σε τρία πρόσωπα και τρία πρόσωπα σε ένα Θεό και αυτή είναι η Αγία Τριάδα. Father, ο Πατέρας, Son, ο Υιός and Holy Spirit. Και το Πνεύμα το Άγιο. 1 John 5:7. 1 Ιωάννου 5:7. For there are three in heaven. Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες στον ουρανό. The Father, ο Πατέρας, the Son, ο Υιός, the Logos and the Holy Ghost. Και το Πνεύμα το Άγιο. The Father, the Word and the Holy Ghost. And these three are one. Και αυτοί οι τρεις είναι εν. So we know God is three. Και έτσι γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα. So let's connect it with our verses in 1 John 4. Έτσι ας το συνδέσουμε με τα εδάφια στην 1 Ιωάννου. God is love. Ο Θεός είναι αγάπη. And because God is love. Και ακριβώς επειδή ο Θεός είναι αγάπη. And this shows us that there is an action in between these persons. Και αυτό μας δείχνει επίσης ότι υπάρχει an active action. Υπάρχει δράση μεταξύ των προσώπων, ενεργός δράση. A continuous action. Μια συνεχόμενη δράση. Of loving each other in the Godhead. Αγάπης μεταξύ των προσώπων. Amen. So God in Himself enjoyed forever in the past and forever in the future. Έτσι ο Θεός πάντοτε απολάμβανε και θα απολαμβάνει. Always this gift that is called fellowship, συντροφικότητα, companionship. Αυτό το δώρο της συντροφικότητας. So that's why God can exist without us. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο Θεός μπορεί να υπάρχει χωρίς εμάς. And but we cannot exist without Him. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς τον Θεό. Because had I said God has a need, meaning. Γιατί αν έλεγα απλά ότι ο Θεός έχει μια ανάγκη με την έννοια. Meaning that without which He cannot exist. Χωρίς αυτή την ανάγκη να ικανοποιηθεί δεν μπορεί να υπάρξει. Or even if He has a need, that doesn't make Him God. Ακόμα και αν απλά το λέγαμε με αυτή την έννοια του ότι έχει ανάγκη από κάτι, σημαίνει δεν είναι Θεός. This statement would have been theologically incorrect. Αυτή η έκφραση θα ήταν θεολογικά λαθασμένη. But I said that God can exist without us. Αλλά είπα ότι ο Θεός μπορεί και να υπάρχει χωρίς εμάς. Because He already enjoys companionship and fellowship within the Trinity, intra-trinitarially. Ήδη απολαμβάνει την αγάπη και τη σχέση της συντροφικότητας μέσα στην Τριάδα. So the reason He made man. Και ο λόγος που έχει δημιουργήσει τον άνθρωπο. Is that because He wanted to expand? Είναι γιατί ήθελε να επεκτείνει and multiply και να πολλαπλασιάσει this beautiful fellowship and companionship He enjoyed Himself. Αυτή την επικοινωνία που ο ίδιος εμπειρευόταν και στους ανθρώπους. So that's an extension of what God has already been fulfilled in. Άρα αυτό είναι μια επέκταση αυτού που ήδη απολάμβανε ο Θεός. And the act of making man is not a dependence on man. Και η πράξη της δημιουργίας του ανθρώπου δεν είναι κάτι που, από το οποίο εξαρτάται ο Θεός. But on the opposite, the proof that man depends on God and not vice versa. Αλλά αντίθετα είναι κάτι που αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη το Θεό και όχι το αντίθετο. So, after God
created man, έτσι μετά που ο Κύριος, που ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, then he needs our love and fellowship. Ναι, χρειάζεται την επικοινωνία μας και την αγάπη μας. Since he has made us out like him. Εφόσον μας έχει κάνει κατ' εικόνα και καθομοίωση. Now after clearing theologically our statement. Και τώρα που έχουμε ξεδιαλύνει θεολογικά την. And we say God is God and he doesn't need anyone. Αυτό που είπαμε, την δήλωση αυτή και ότι ο Θεός είναι Θεός και δεν χρειάζεται κανένα. But after he made you and me. Αλλά μετά που έφτιαξε εσένα και μένα. After that. Μετά από αυτό. Of course he needs your love and he needs your response and your praise and worship. Σίγουρα χρειάζεται τη συντροφικότητα σου και τη λατρεία σου, τη δοξολογία σου. It is clear to you and myself also. Είναι ξεκάθαρο σε εσένα και σε μένα. That the word of God speaks very clearly about God desiring the fellowship with you. Ότι ο λόγος του Θεού μας λέει ξεκάθαρα ότι ο Θεός επιθυμεί αυτήν τη συντροφικότητα, την επικοινωνία. To the point he sent one of himself, one of the persons of the Trinity, he was sent with this mission, the Holy Spirit specifically. Στο σημείο που το ένα πρόσωπο της τριαδικότητας πήρε αυτή την ευθύνη επάνω του to make sure that there is fellowship, the God kind of fellowship between us and God. Για να σιγουρέψει ότι υπάρχει αυτή η συντροφικότητα, η επικοινωνία μεταξύ του Θεού και εμάς. That's why in this apostolic benediction that we say many times, και γι' αυτό το λόγο σε αυτόν τον αποστολικό χαιρετισμό που λέμε πολλές φορές, in 2 Corinthians 13, στη Β' Κορινθίους 13, it's either verse 13 or 14, depending on English or Greek or something. Περίπου στα εδάφια 13, no, it's only 14, the last verse. Το τελευταίο εδάφιο. But some say 14, others have one. Number 13 for the two parts. It's one verse. Μερικοί χωρίζουν το εδάφιο σε δύο και είναι 13-14 ή είναι 13. But it says, the love of God our Father, λέει η αγάπη του Θεού Πατέρα, and the grace of the Lord Jesus Christ, και η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, and the fellowship of the Holy Spirit, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, be with you. Να είναι μαζί all. Σας, so, μαζί με όλους σας. You see, God makes sure that we can fellowship with him the way he wants to. Βλέπετε, ο Θεός θέλει να σιγουρέψει ότι έχουμε επικοινωνία μαζί του με τον τρόπο που ο Κύριος το θέλει. You want to really go with God? Θέλεις πραγματικά να προχωρήσεις με τον Θεό? As we said from the very start, καθώς είπαμε από την αρχή, we need to go set our eyes on his word. Χρειάζεται να θέσουμε τους οφθαλμούς μας πάνω στον λόγο του Κυρίου. We will surely hear his voice. Και τότε σίγουρα θα ακούμε τη φωνή του. We will surely follow him if we hear his voice. Σίγουρα θα τον ακολουθούμε αν πραγματικά ακούμε τη φωνή του. We will surely have fellowship with him. Σίγουρα θα έχουμε κοινωνία μαζί του. When we depend on his word and on his spirit. Όταν εξαρτώμαστε από το λόγο του και από το πνεύμα του. So we want to make sure we have in our lives the sure voice of God. Έτσι στη ζωή μας πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε τη σίγουρη φωνή του Θεού and the sure fellowship of God in our lives. Και την σίγουρη συντροφικότητα, επικοινωνία με τον Θεό στη ζωή μας. We need to follow God. Πρέπει να ακολουθούμε τον Κύριο. And as the number one need and desire of God is companionship and fellowship. Και όπως η πρώτη desire and need, επιθυμία και ανάγκη είναι για συντροφικότητα, then we know that this is our number one desire, should be our number one desire.
είναι η πρώτη ανάγκη του Θεού, άρα πρέπει να είναι και η δική μας πρώτη ανάγκη. It should be our desire. Θα πρέπει να είναι η δική μας επιθυμία. And it definitely is our number one need. Και σίγουρα είναι η πρώτη μας ανάγκη. Companionship with God. Η συντροφικότητα με τον Θεό. Amen. We now go back to the first verse we read. Πάμε τώρα πίσω στο πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε. And all of the things we said so far. Και όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα. I give God consciously the glory for this. Δίνω όλη τη δόξα συνειδητά στον Κύριο για όλα αυτά. Everything came from heaven, I believe, to us right now. Πιστεύω ότι όλα ήταν έμπνευση από τον ουρανό αυτής της ώρας. I say this to His glory. Και το λέω αυτό προς δόξαν Θεού. And it is very fulfilling to know that the Holy Spirit is always there to seal what He says with His word. Και πραγματικά είναι πολύ εκπληρωτικό, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, να ξέρουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο seals His word. Σφραγίζει το λόγο του. So we just read John 10:27. Έτσι διαβάσαμε από τον Ιωάννη 10 το εδάφιο 27. And it's the Lord Jesus that says, "My sheep hear my voice, and I know them." Και είναι ο Κύριος Ιησούς που λέει, "Τα πρόβατα τα εμά ακούω συν τη φωνή μου." We should start in this verse by confessing ourselves. Θα πρέπει να αρχίζουμε με αυτό το εδάφιο. And say that I am the sheep of God. Λέγοντας, κάνοντας το προσωπικό και λέμε, είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου. I am a sheep of God. Είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου. I am a sheep of God. Είμαι το πρόβατο του Κυρίου. Amen. I don't push anyone, but I say you should say it for yourself. It's powerful when you confess. Θα πρέπει να το λες για τον εαυτό σου. Έχει πολύ δύναμη το να το ομολογείς. I am the sheep of God. Είμαι πρόβατο του Κυρίου. The Lord is my shepherd. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. I shall not want. Και δεν πρόκειται να χρειαστώ οτιδήποτε. Δεν πρόκειται να έχω έλλειψη από οτιδήποτε. Να στερηθώ. Psalms 23. Ουδενός. Είναι από τον Ψαλμό 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, δεν πρόκειται να στερηθώ. What is the one thing we shall not want, firstly and foremostly? Τι είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό πράγμα που δεν πρόκειται ποτέ να στερηθούμε? The first and foremost thing that we will not be deprived of. Το πρώτο και πιο σημαντικό πράγμα από το οποίο δεν το οποίο δεν πρόκειται να στερηθούμε. It's our number one need. Είναι η πρώτη μας ανάγκη. And our number one desire. Και η πρώτη μας επιθυμία. Companionship with my God. Συντροφικότητα με τον Κύριο μας. God in Himself is love. God is love. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι τρία πρόσωπα σε ένα. He is fulfilled. Και είναι εκπληρωμένος. Hallelujah. He is absolutely fulfilled, and that's why he wants us to be absolutely fulfilled. Είναι απόλυτα εκπληρωμένος και γι' αυτό το λόγο θέλει και εμείς να είμαστε εκπληρωμένοι. And we can be only fulfilled in Him. Και μπορούμε μόνο να είμαστε εκπληρωμένοι εν Κυρίω. Companionship. Συντροφικότητα. Fellowship. Επικοινωνία. With our triune God. Με τον τριαδικό Θεό μας. In 1 John 1:3. Στην 1 Ιωάννου 1:3. And our fellowship is with the Father and His Son Jesus Christ. Και η κοινωνία ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Where is the Holy Spirit? Πού είναι το Πνεύμα το Άγιο? 2 Corinthians 13:13. Β' Κορινθίους 13:13. And the fellowship of the Holy Spirit be with you. Και η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου να είναι με θυμών. Did you count the persons? Μετρήσατε τα πρόσωπα? Our fellowship is with the Father, the Son, and the Holy Spirit, through whom we have fellowship
with the whole Trinity. Η κοινωνία μας είναι μετά του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μέσα από τα πρόσωπα αυτά που έχουμε επικοινωνία με όλη την Τριαδικότητα. Personally, I managed to come up to the first half of the verse of my text. Απλά μιλήσαμε για το πρώτο μισό του πρώτου εδαφίου. Praise the Lord. Δόξα στον Κύριο. We didn't come here for anything pre-programmed. Δεν ήρθαμε εδώ για κάτι προγραμματισμένο από πριν. But we came here prepared. Αλλά ήρθαμε εδώ προετοιμασμένοι. Let the Holy Ghost take us to whatever He wants to take us. Αφήνοντας το Πνεύμα το Άγιο να μας πάρει όπου Αυτός θέλει να μας πάρει. The Bible makes sure that we understood the importance of preparing our hearts to praise the Lord. Η Βίβλος θέλει να σιγουρευόμαστε ότι έχουμε προετοιμάσει την καρδιά μας για να δοξολογήσουμε τον Κύριο. And that is what is most important to us. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Father, we thank you for this time of true fellowship with you. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για αυτές τις στιγμές επικοινωνίας μαζί σου. Every time we come to the house of the Lord, we surely receive the sure voice of God. Γιατί κάθε φορά που ερχόμαστε στον οίκο σου, Κύριε, σίγουρα λαμβάνουμε και ακούμε την σίγουρη φωνή σου. And we truly receive the true fellowship of God. Και σίγουρα λαμβάνουμε αυτή την πραγματική επικοινωνία μαζί σου. So today you can leave this place and say, I heard the voice of God in my heart. Και έτσι σήμερα με σιγουριά μπορείς να φύγεις από αυτό το χώρο και να πεις, άκουσα τη φωνή του Θεού μέσα God στην spoke καρδιά to my heart. Ο Θεός μίλησε μέσα στην καρδιά μου. Surely He has spoken to my heart. Σίγουρα μίλησε μέσα στην καρδιά μου. Surely today I experience companionship and fellowship with my God. Σίγουρα σήμερα εμπειρεύτηκα τη συντροφικότητα και την επικοινωνία με τον Θεό μου. But since He gives it to us, we have to return it to Him. Fellowship unto the Lord from our hearts. Εφόσον όμως ο Κύριος μας τα δίνει αυτά και εμείς πρέπει να του επιστρέφουμε αυτή την επικοινωνία μέσα από την καρδιά μας. Let's stand together. Ας σταθούμε μαζί. Father, we thank you for this tremendous time of fellowship, companionship, and the Word. The study of your word. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για αυτήν την ώρα της επικοινωνίας και της μελέτης του λόγου σου. Lord, we are here available to you 24/7. Every moment of our lives, we want to have fellowship with you. Πατέρα, είμαστε εδώ 24 ώρες το 24ωρο διαθέσιμοι για την επικοινωνία μαζί σου. Father, we thank you for your power that comes down on us. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τη δύναμη σου που έρχεται. Thank you for your power to save. Σε ευχαριστούμε για τη δύναμη να σώσεις. To heal. Να θεραπεύσεις. To deliver. Να ελευθερώσεις. And to baptize in the Holy Spirit. Και να βαφτίσεις με το Πνεύμα το Άγιο. To those that are watching us right now. Σε αυτούς που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Receive the Lord in your heart. Δεχτείτε τον Κύριο Ιησού μέσα στην καρδιά σας. Receive His power. Δέξου τη δύναμή του. To those that are sick, receive His healing. Εσείς που ασθενείτε, λάβετε τη θεραπεία σας. To those that seek the baptism of the Holy Spirit, receive that gift from God right now. Εσείς που εξητάτε το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, λάβετε αυτό το δώρο αυτή τη στιγμή. And to those that are baptized in the Holy Spirit already, be filled and refilled and refilled and be full of the Holy Ghost in Jesus' name. Εσείς που είσαστε γεμάτοι βαφτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, γεμίστε και ξαναγεμίστε και ξεχυλίστε με τη δύναμη του Θεού. What a joy to be in the house of the Lord. Πόσο μεγάλη χαρά είναι να είμαστε στον οίκο του Κυρίου. And what a joy does the Lord receive from us in His house, seeking His face. Και πόσο μεγάλη χαρά λαμβάνει ο Κύριος από μας που εξητούμε το πρόσωπό Του. Thank you, Father, that you charged our spiritual batteries. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μου, γιατί Εσύ
γεμίζεις τις πνευματικές μας μπαταρίες. Thank you, Lord, for the gift of the Holy Spirit. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το δώρο του Αγίου Πνεύματος. Thank you, Lord, for companionship, fellowship, and your voice in our lives daily. Θέλει κάποιος άλλος να κηρύξει, νομίζω.